Επαρχίων Πολιτισμού στην Ιθάκη, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά. Ήμασταν εδώ όταν κάναμε το ρεπορτάζ την 1η Ιουλίου του 2022 και θίξαμε την κλειστή πόρτα στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου του Οδυσσέως, την λεγόμενη σχολή του Ομήρου. Μετά από λίγο, μετά από το σάλο που προκάλεσε το ρεπορτάζ, αλλά και την παρέμβαση του Δήμου και του Δημάρχου προσωπικώς, από όσο γνωρίζω, και μπράβο τους, η πόρτα άνοιξε. Πόρτα για τον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου του Οδυσσέως, του Μυκηναϊκού ανακτόρου του Οδυσσέως, όπως τον έχει ανασκάψει και βρει το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και το έχει ανακοινώσει σε διεθνή συνέδρια και διεθνή περιοδικά, έγκριτα και επιστημονικά, είναι πλέον ανοιχτός. Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετηθούν πινακίδες, ενημερωτικές, κατατοπιστικές για το τι είναι αυτά που βλέπει κανείς μέσα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και φυσικά να οριοθετηθεί ο διάδρομος, η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να δει τα πάντα. Την Κρίνη, το Ανάκτορο, την αίθουσα της Μνηστηροφωνίας, το Βωμό, τον Χάλκιο Δόμο και όλα τα υπόλοιπα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αρχείων Πολιτισμού στο Κιόνι της Ιθάκης, κυρίες και κύριοι. Και όχι τυχαία, ήρθαμε εδώ για μια σημαντική συνάντηση, παύλα τεκμηρίωση πολλών θεμάτων που έχουμε θίξει κατά καιρούς. Και είμαστε εδώ πέρα για να σας δείξουμε και μοναδικά σχέδια από το ανάκτορο του Οδυσσέως. Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον αρχιτέκτονα, τον Δημήτριο Σκυριάννη, στενό συνεργάτη του Ζεύγους Παπαδοπούλου, της Λίτσας Κοντορλή και του Παπαδόπουλου του καθηγητού, οι οποίοι επί 20 χρόνια έκαναν ανασκαφές εδώ, λίγο πιο πάνω από εδώ που βρισκόμαστε, στον Πλατριθιά και στα Πηλικάτα, κάτω από την Εξωγή, στο χώρο που λέγεται Αϊθανάσης, δηλαδή του Αγίου Αθανασίου, ένα μικρό εξοκλησάκι που υπήρχε εκεί πέρα, και εκεί ευρέθη το ανάκτορον του Οδυσσέως, όπως κατ' επανάληψη έχει ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια. Όμως όλο αυτό, επειδή από πίσω του έχει μια ολόκληρη ιστορία που πρέπει να τη μάθετε, έχουμε κοντά μας λοιπόν τον στενό συνεργάτη των ανασκαφέων, τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Σκυριάννη. Δημήτρη μου, καταρχήν είναι μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε και στην Ιθάκη και στο Κιόνι. Δική μου χαρά. Και εμένα. Θέλουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα και να μείνουν αυτά τα πράγματα, έτσι.
Καταρχήν, εσύ είσαι ένας Θεσσαλός. Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε σε μια επτανήσια ιστορία, ρε παιδί μου, ηθακίσια ιστορία? Είμαι γαμπρός ηθακίσιος και αγάπησα τον τόπο από το 1971 που πρωτοήρθα νιώπαντρος εδώ με τη γυναίκα μου που είναι και αυτή αρχιτέκτον. Το σπίτι μας είναι παραδοσιακό, 100%. Είναι του 1862. Είναι του 1862. Πριν ενωθούν τα Επτάνησα με την Ελλάδα. Δύο χρόνια πριν ενωθούν τα Επτάνησα με την Ελλάδα. Και η ενασχόλησή μου εδώ, εκτός από το θαυμασμό μου για το φυσικό τοπίο, το οποίο είναι ανεπανάληπτο και απαράμιλο, είναι και θαυμασμός για την παράδοση. Και όχι μόνο για το δικό μας σπίτι, αλλά και για άλλα σπίτια. Περνώντας τα χρόνια, πώς θα έρθω στο θέμα μας, περνώντας τα χρόνια, και μάλιστα αργήσαμε, διότι οι καθηγητές είχαν έρθει από το 95. Από το 95. Ξεκίνησαν να σκαφές, έρχονταν πιο νωρίς, αλλά το 95 ξεκίνησαν. Το 95 ξεκίνησαν. Εμείς προσεγγίσαμε το χώρο και τους καθηγητές μόλις το 2006. Πριν πάμε εκεί. Μάλιστα. Είσαι τόσα χρόνια εδώ πέρα από το 70 που λες και λοιπά. Και φτάνουμε στο 90-95 που έρχονται οι καθηγητές εδώ πέρα. Γίνονται διάφορες έτσι συζητήσεις, κάποια ευρήματα, κάποιες τομές, κάποια πράγματα. Και το 2006 εσύ έρχεσαι σε επαφή με όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Αλλά ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα μέχρι, δηλαδή ο κόσμος τι συζητούσε? Το συζητούσε τα βράδια, έλεγε ότι έχουν έρθει κάποιοι και ανακαλύπτουν κάτι, βρίσκουν κάτι? Υπήρχε, ναι, στις συζητήσεις των ανθρώπων αυτό εδώ? Υπήρχε, αλλά ήταν κάτι το ακαθόριστο, δεν υπήρχε κάτι το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Γιατί οι καθηγητές είχαν αρχίσει πρώτα να σκάβουν στα πυλικάτα, ανακάλυψαν ένα πρωτοελλαδικό οικισμό, αλλά όχι ανάκτορο. Σταματήσαν, μετά δημιουργήθηκε κάποιο κενό. Δεν είναι μικρό πράγμα να βρεις πρωτοελλαδικό οικισμό. Καθόλου. Έτσι, μην το αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό. Μα οπωσδήποτε. Ο νυν συνεχιστής του έργου, ο κύριος Λόλος, έχει ανατρέξει στα 4.000 χρόνια π.Χ. π.Χ. Βεβαίως. 4.000 χρόνια. Είναι διαπιστωμένο αυτό. 6.000 χρόνια ιστορία δηλαδή. Από τον κύριο Λόλο. Μάλιστα. Βεβαίως. Ωραία. Οπότε έφτασε η ώρα, ας πούμε, να πάμε εκεί με τη γυναίκα μου και την κόρη μας και είδαμε το συνεργείο, γινόντουσαν συστηματικές ανασκαφές, συνήθως ερχόντουσαν κάθε Αύγουστο. Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από το Πανεπιστήμιο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ήταν τότε εν ενεργεία η κυρία Κοντορλή. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, πλησίαζε στο να συνταξιδοτηθεί και να γίνει ομότιμος. Αλλά ήταν και οι δύο εκεί. Γνωριστήκαμε αμέσως, πιάσαμε κουβέντα. Εγώ ήξερα αρκετά πράγματα για την προϊστορία. Με ενδιέφερε πάντα, αλλά χωρίς όμως να έχω προσεγγίσει το θέμα. Mm-hmm. Είναι γεγονός αυτό. Κάτι με κέντρισε όμως εκείνη την ημέρα και κάναμε κάποιες συνεννοήσεις, να μην σας τα πολυλογώ. Την επόμενη μέρα βρισκόμουν στο υπόγειο, στην υπόγεια αποθήκη, πριν, πίσω ακριβώς από την λεγόμενη αίθουσα του θρόνου, που είναι τα υποστατικά του ανακτόρου, και αποτύπωνα ένα μεγάλο πιθάρι διαμέτρου ενός μέτρου, το οποίο ήταν μισό. Αυτό ήταν συγκλονιστικό τώρα για έναν άνθρωπο που από χτες δεν είχε ιδέα. Συγκλονιστικό. Έτσι. Συγκλονιστικό. Χτες δεν είχε ιδέα και σήμερα, ας πούμε, φτάνει να αποτυπώνει ένα πιθάρι. Ένα προϊστορικό πιθάρι. Ένα προϊστορικό πιθάρι. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το μέγεθος και μόνο αυτού του πιθαριού δείχνει ότι δεν είναι ένα πιθάρι που μπορούσε να το έχει μια απλή οικία στο σπίτι της για να αποθηκεύει λάδι ή κρασί ή οτιδήποτε, έτσι. Ακριβώς. Δείχνει αποθήκη κάποιου μεγάλου κτίσματος οικονομίας. Εκεί στην αποθήκη αυτή υπήρχαν τα ίχνη και άλλων 4 πιθαριών στο δάπεδο, στο χωμάτινο δάπεδο, χωρίς να υπάρχουν βέβαια. Πρέπει να σημειώσω τα ίχνη της βάσης. Οι βάσεις, ναι. Αυτό όμως ήταν σχεδόν αυτούσιο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που το αποτύπωσα.
Πρέπει να σημειώσω ότι η περιοχή, όπως διαπίστωσαν οι καθηγητές, έχει μια διαχρονικότητα. Δηλαδή, ξεκινάει από την προϊστορία και φτάνει μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Όπως καταλαβαίνετε... Δηλαδή, είχε συνεχή κατοίκηση. Κατοίκηση. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε εποχή καταστρέφει την προηγούμενη. Mm-hmm. Και αυτό είναι κανόνας στα αρχαιολογικά, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά διεθνώς. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολη η εξακρίβωση της προηγούμενης φάσης. Της προηγούμενης φάσης και του αντικειμένου που θέλουμε να βρούμε. Μάλιστα. Δηλαδή εμείς ψάχνουμε την προϊστορία. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ελληνιστική ή η ρωμαϊκή. Γιατί υπάρχουν και ελληνιστικά ευρήματα και ρωμαϊκά. Συνέχισα να πηγαίνω πλέον στην ανασκαφή μέχρι που φύγαν οι καθηγητές, γιατί η περίοδος της αδείας που δίδεται από την εφορία αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Κεφαλονιά είναι κανένας μήνας, δεν είναι παραπάνω. Το συνεργείο... Αυτό βέβαια ποτέ δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, δυστυχώς. Δεν το κατάλαβα ποτέ, ούτε στην Ελλάδα έχουμε 6 μήνες τουλάχιστον το χρόνο είναι... που μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμος. Πολύ δεν κατάλαβα γιατί οι ανασκαφές θα πρέπει να γίνονται 15-20 μέρες, τέλος πάντων. Πολύ λίγος χρόνος, αλλά ήταν και ένα άλλο θέμα ότι δεν περίσσευαν και τα χρήματα. Ναι. Όπου θέλουμε μας περισσεύουν και τα βρίσκουμε και όπου δεν θέλουμε δεν περισσεύουν και δεν τα βρίσκουμε. Τα άλλη ιστορία. Γιατί αυτή. Πάμε παρακάτω. Έπρεπε να πληρωθούν οι εξειδικευμένοι εργάτες, ναι, οι οποίοι ήταν στις ανασκαφές. Χρήματα για να γίνουν διάφορα φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης και με άλλα αντικείμενα και άλλα θέματα βρίσκονται. Να πληρωθεί ένας εργάτης, ειδικευμένος αρχαιολόγος, δεν βρίσκονται και τα ψάχνουμε. Δεν πειράζει, προχώρα παρακάτω. Το team των καθηγητών αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, πολύ καλά παιδιά και εργάτες, οι οποίοι είχαν όλα τα κατάλληλα εργαλεία και κάναν την ανασκαφή τους σύμφωνα με τις διεταγμένες και τις οδηγίες που έδινε κυρίως η κυρία Κοντορλή. Ο κύριος Παπαδόπουλος επέβλεπε περισσότερο, η κυρία Κοντορλή έδινε τις οδηγίες. Μέχρι που τελείωσε. Ακολούθησαν και άλλα χρόνια. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, το πρώτο σου καλοκαίρι. Το πρώτο καλοκαίρι. Εσύ, τι έχεις αποτυπώσει? Έχω αποτυπώσει το μεγάλο πιθάρι, αυτό την αποθήκη. Και κάτω από το βράχο, τι που λέει και ο Όμηρος. Κάτω από το βράχο, την αποθήκη κάτω από το βράχο. Κυρίως στο πρώτο άνδυρο, εκεί που είναι το λεγόμενο Μέγαρο. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο το είχαν σανιδώσει. Εγώ το βρήκα σανιδωμένο, το δάπεδο δηλαδή. Είχε και ένα τα ξύλα. Για προστασία οι αρχαιολόγοι το σανιδώνουν. Επίσης κάποιες άλλες τομές ήταν και αυτές κλεισμένες σαν κλουβιά, με τσίγκους από πάνω, απλώς και ακριβώς για να προστατεύονται μέχρι την επόμενη από χρονιά. Τις βροχές και από τους αέριδες κτλ. Ακολούθησαν και άλλες επισκέψεις μου τα επόμενα χρόνια, μέχρι που φτάσαμε στο εμβληματικό έτος το 2010. Αυτό είναι το έτος το γνωστό μας. Πες μου όμως κάτι, από την πρώτη χρονιά σου που ήσουν εκεί, πίστεψες ότι είναι το ανάκτορο, δηλαδή από αυτά που άκουγες, από αυτά που έβλεπες, είχες την ελπίδα ότι ναι, θα το βρούμε? Είχα πιστέψει, διότι το αρχιτεκτονικό μέλος, και εδώ είναι το θέμα, ότι ένας αρχιτέκτονας δεν μπορεί να μπει μέσα στα θέματα των κινητών ευρημάτων, να χρονολογίζει δηλαδή τα... Ένα λιχνάρι, μια αναπιθάρι κλπ. Είναι αδύνατο αυτό, γιατί δεν είναι η ειδικότητά μας. Mm-hmm. Όμως το αρχιτεκτονικό μέλος των σωζόμενων θεμελίων και τείχων. Και τείχων, ναι. Οι σωζόμενοι τείχοι, τα σωζόμενα λείψανα, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, μαρτυρούν μία καθαρά ανακτορική διαμερισμότητα. Αυτό πώς το λες δηλαδή? Θα σας πω. Επειδή μελέτησα, αυτό τώρα θα πάω λίγο πίσω. Επειδή μελέτησα ανάκτορα των Μυκηνών και της Πύλου κυρίως, του Νέστορα,
είδα ότι η διαμερισμάτωση είναι σχεδόν η ίδια. Δηλαδή, ναι, τα ανάκτορα είναι τριμερή. Υπάρχει στην αρχή μία μεγάλη αίθουσα, η λεγόμενη αίθουσα. Με την εστία στη μέση και λοιπά. Όχι, δεν είναι η εστία εκεί. Είναι η αίθουσα. Mm-hmm, η αίθουσα. Όπου ειρήστο εν παρόδο, εκεί πρέπει να γίνει η μνηστηροκτονία. Μετά την αίθουσα υπάρχει μια μεγάλη πόρτα, είναι ο πρόδομος, είναι η δεύτερη αίθουσα όπου, όπως έλεγε η κυρία Κοντοργή, η συγχωρημένη, εκεί παραμένουν αυτοί που θέλουν να δουν τον ηγεμόνα. Είναι δηλαδή ο προθάλαμος του δόμου, της αίθουσας του θρόνου, ας το πούμε, που λέγεται δόμος κατά την αρχαιολογική ορολογία. Ο δόμος έχει και την εστία. Η εστία είναι ένας κυκλικός χώρος, υποβαθμισμένος, λίγο σκαμμένος, διαμέτρου συνήθως 2 και μέτρα. Στο Νέστορα, ας πούμε, στο ανάκτορα του Νέστορα είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει τα 3,5 μέτρα. Ναι, γιατί εκεί υπάρχει και χώρος. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ανακτόρου. Και του χώρου που έχουμε. Ακριβώς. Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτή τη στιγμή το ανάκτορο της Ιθάκης, που είναι ένα φτωχό βασίλειο, με το ανάκτορο του Νέστορα, που είναι ένα πλούσιο και κρατεό βασίλειο. Στην εστία λοιπόν καίει η φωτιά για να ζεσταίνει το χώρο. Και υπάρχει επάνω στο δώμα ένα είδος καπνοδόχου για να βγαίνει ο καπνός. Εκεί λοιπόν υποτίθεται ότι είναι η αίθουσα του θρόνου και κλείνει αυτή η διαμερισμάτωση με τους τρεις αυτούς χώρους. Δηλαδή, αίθουσα, πρόδομος και δόμος. Τα βρήκαμε. Βεβαίως. Αυτά και τα τρία που συνιστούν ανάκτορο τα βρήκαμε στην Ιθάκη. Βεβαίως, και έχουν και μια προς το ανατολικό μέρος, έχουν μια εμφανέστατη θεμελίωση από ογκολίθους κατά το ισοδομικό. Περίπου το ισόδομο. Το ψευτοϊσόδομο. Μυκηναϊκό σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, θες να μου πεις δηλαδή ότι το ανάκτορο των Μυκηνών και το ανάκτορο της Πύλου έχει την ίδια διαμερισμάτωση, κάτωση, για να την καταλάβει ο κόσμος, αν τη σχεδιάζαμε, με το ανάκτορο της Ιθάκης. Περίπου την ίδια κάτωση με το ανάκτορο της Ιθάκης. Μάλιστα. Μπορεί να είναι λίγο μικρότερο το ανάκτορο εδώ, διότι είπαμε είναι και μικρότερο το βασίλειο. Άρα, αν αμφισβητείς ότι αυτό στην Ιθάκη είναι ανάκτορο, αμφισβητείς ότι και τη Πύλου είναι ανάκτορο και των Μυκηνών είναι ανάκτορο, αφού υπάρχουν τέτοια. Για όνομα του Θεού, αν αρχίσουμε τέτοιες αμφισβητήσεις, τότε δεν πάμε πουθενά. Εγώ το λέω για να το λέω, δεν πειράζει. Λέγεσαι, ναι. Ακριβώς. Τα δικά μου λόγια. Ναι. Το ανάκτορο λοιπόν ακουμπούσε στο βράχο. Μπράβο. Είχε τρεις πλευρές ελεύθερες και ακουμπούσε στο βράχο. Και είναι. Όπως λένε οι αρχαιολόγοι, είναι μια κρατεά θέση αυτή, γιατί ελέγχει και τις δύο θάλασσες, βλέπει και αφάλες, βλέπει και φρίκες. Και έχει τα νότα του εξασφαλισμένα, που είναι το βουνό της εξογής. Mm-hmm. Και ακουμπάει στο βράχο. Αυτά ως προς το πρώτο άνδυρο. Κατά την είσοδο υπάρχουν τα σκαλιά, τα οποία είναι γερμένα από κάποιο σεισμό. Ναι, τα είδατε τα σκαλιά. Τα σκαλιά, τα οποία είναι γερμένα, έχουν γύρει από κάποιο σεισμό. Θα έλεγα εγώ και από την εγκατάλειψη, ναι, κλείνει, ναι, η παρένθεση. Θέλουν αναστήλωση αυτά. Και πριν από τα σκαλιά, πριν εισέλθουμε δηλαδή στο ανάκτορο, υπάρχει, κατά τα λεγόμενα των αρχαιολόγων, η πομπική οδός. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχουν τεράστιοι λίθοι,
δηλαδή των 2 τόνων περίπου, λαξευμένη με εντορμίες. Εντορμίες λέμε τα σκαλίσματα που έχει στην άκρη ο λίθος για να μπορεί να συντίθεται με να τον άλλον. Να πατάει ο ένας με τον άλλον. Αλλά αυτοί με κάποιο σεισμό πέσανε. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε μονόλιθους 2 τόνων. Το 2, 2,5, 3 τόνων. 2,5 και 3 τόνων. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί, δομημένους. Όχι, πεσμένους κάτω. Όχι τώρα, τότε λέω. Αυτοί, τότε βέβαια. 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 Υπήρχαν αυτά. Που κατά πάσα πιθανότητα αποτελούσαν πύλη. Πύλη. Ας φύγουμε λίγο από το ανάκτορο και ας πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε την υπόγεια Κρίνη. Ναι. Η υπόγεια Κρίνη είναι ένα αδιάσυστο αρχαιολογικό στοιχείο, διότι κατά πρώτον δεν γίνεται ανάκτορο χωρίς να υπάρχει νερό. Φυσικά. Η Ιθάκη είναι άνυδρη, δεν έχει νερά. Ενώ βρέχει, δεν έχει νερά. Όταν λοιπόν βρέθηκε αυτό το νερό και ακόμα και σήμερα υπάρχει το νερό αυτό, εδόμησαν κατά το εκφορικό σύστημα σαν έναν μικρό, δηλαδή θολωτό τάφο. Έχει μικρό διάδρομο. Κυκλικό, έχει μια κυκλική κάτωψη, έναν μικρό διάδρομο και κατεβαίνουμε σε έναν υπόγειο χώρο περίπου 2,5 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους που έχει το νερό. Για να το προστατεύσουν και για να ακριβώς. Είναι για χρήση του ανακτόρου. Για χρήση του ανακτόρου. Αυτή την υπόγεια Κρίνη την έχει δουλέψει και την έχει χρονολογήσει και την έχει πιστοποιήσει ένας διάσημος Γερμανός αρχαιολόγος ειδικός για τα υδραυλικά έργα, ο κύριος Κνάους. Ο Κνάους έχει μελετήσει και το υδραυλικό σύστημα της Τήρινθος, για να ακριβώς. Πούμε. Έτσι. Ακριβώς. Το ανακτόρο της Τήρινθος. Έτσι, όχι για να λέω μερικά πράγματα για να μην νομίζει ο κόσμος ότι πετάμε ονόματα στον αέρα. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Κνάους ειδικά έχει αποφανθεί ότι είναι μυκηναϊκό κατασκεύασμα. Μάλιστα. Κατά το εκφορικό σύστημα. Υπάρχουν και άλλες τομές, οι οποίες βέβαια ακόμα δεν είχαν ακόμα πλήρως ερευνηθεί και κάτω από τον δρόμο αυτόν υπάρχει και ένα κυκλοτερές. Το κυκλοτερές, ναι. Ένα κυκλοτερές. Που δεν έχει οροφή, είναι χωρίς πρέπει οροφή. Έχει καταπέσει μάλλον. Βεβαίως έχει καταπέσει και δεν έχει ακόμα πλήρως εξερευνηθεί. Σήμερα είναι γεμάτη νερό βέβαια και καλάμια. Θέλει δηλαδή, να γίνεται, καταστρέφεται. Θέλει να γίνεται συνεχής άντληση νερού, να δουλεύει συνέχεια η αντλία για να μπορεί ο αρχαιολόγος και ο ειδικός ανασκαφέας να μπορεί να κάνει. Αλλιώς καταστρέφονται τα στοιχεία. Ακριβώς. Έτσι. Εκεί βρέθηκαν πολλά κεραμικά. Όταν λες πολλά. Βρέθηκαν πολλά κεραμικά κομμάτια και αυτό το περίφημο κεραμικό που έχει ένα χαραγμένο πάνω ένα καράβι. Με τη γραμμική γραφή. Με τη γραμμική γραφή, με μια τρίαινα. Μάλλον πρέπει να είναι και ένας άνθρωπος δεμένος στο κατάρτι. Όχι, μάλλον σίγουρα είναι το έχει πει ο Owen. Πρέπει έτσι. Να είναι όμως μεταγενέστερο αυτό. Όμως, οι μνήμες υπάρχουν. Δηλαδή, μεταγενέστερο και έχει γραμμική επάνω. Δηλαδή, του πότε πάμε, πότε είναι αυτό το κυκλοτερές, πόσο χρόνο πίσω πάμε. Δεν έχει χρονολογηθεί ακόμα. Ακόμα. Δηλαδή, ακόμα. Περιμένουμε καμία πενταριά χρόνια ακόμα. Μα, έχει βρεθεί 30-40 χρόνια ναι. Περιμένουμε άλλα 50 να το χρονολογήσουμε, όχι να το ανασκάψουμε. Υπάρχει στο Μουσείο του Δουβαθέως. Το οποίο είναι κλειστό 2 χρόνια. Το οποίο είναι κλειστό 2 χρόνια μέσα σε κυβότια. Α, δηλαδή είναι, το έβριμα αυτό είναι σε κυβότια, γιατί το έχουμε σε φωτογραφίες και είναι δημοσιευμένο στον Καύμο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να έχει ερευνηθεί τώρα και να έχει αξιολογηθεί από τον κύριο Λόλο, ο οποίος συνεχίζει. Σε θέα είναι, ο κόσμος το βλέπει. Δεν έχει εκτεθεί ακόμη, όχι. Δεν έχει εκτεθεί ακόμα, 40 χρόνια μετά που θα το έχουμε βρει. Θα εκτεθεί στο Μουσείο του Βαθιού όταν θα ανοίξει. Καλά, ας και εγώ, ναι, και εγώ όταν πρόκειται να εκτεθεί. Θα βρέξει, θα γίνω περπερούνα. Πάμε παρακάτω. Να πάμε λίγο στο δεύτερο άνδριο. Να πάμε όπου θέλεις, εδώ για ωραία. Σένα είμαστε, να μας εξηγήσεις τι έβλεπες και τι άκουγες. Μετά την ανακοίνωση του 2010, οι αρχαιολόγοι αρχίσαν να κάνουν. Καταρχήν να πούμε τι ήταν αυτή η ανακοίνωση του 2010, που ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για την Ιθάκη, ήμασταν όλοι εκεί πέρα. Ήταν συγκλονιστική στιγμή. Ήταν η στιγμή που βάλαμε όλοι τα κλάματα. Θυμάμαι έτσι. Τα λόγια της Μακαρίτσας, της καθηγήτριας. Είπε το εξής. Ήταν ένα πάνελ αρχαιολόγων. Ναι. Ήταν η κυρία Μόργαν, ο κύριος Σωτηρίου που ήταν ο έφορος, ένας αρχιτέκτονας, ένας αρχαιολόγος της εφορίας, ο κύριος Λιβιτσάνης, η κυρία και η κυρία Κοντορλή. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν ήταν στο πάνελ.
Αφού μιλήσαν όλοι. Είμαστε μαζί από κάτω όλοι. Ναι, ακριβώς. Αφού μιλήσαν όλοι, πήρε το λόγο η κυρία Κοντολή και είπε τα εξής. Με κάθε επιστημονική επιφύλαξη, σας ανακοινώνω ότι βρήκαμε το ανάκτορο του Οδυσσέα. Ο δε Οδυσσέας πάβει να είναι μυθικό πρόσωπο. Πρόσωπο και είναι πλέον ιστορικό. Το λέω και ανατριχιάζω. Και εγώ τώρα που το λες ανατριχιάζω. Ήτανε μια βόμβα που έσκασε εκείνη την ώρα για όλο τον κόσμο. Έξω ήταν το συνεργείο του Sky και έδινε συνέντευξη εκείνη την ώρα ο κύριος Παπαδόπουλος και μεταδίδονταν απευθείας. Αφού με πήραν φίλοι μου από την Αθήνα και μου λένε τι είναι, λέω είμαι μπροστά, λέω είναι αυτό γεγονός. Συμβαίνει, ναι. Αυτό συμβαίνει. Και ήταν και ξένα κανάλια να πούμε εκεί πέρα, δεν ήταν μόνο. Πρέπει το... να ήταν και ξένα ήταν κανάλια. Και ξένα κανάλια. Ναι. Εγώ βέβαια θυμάμαι του Sky το οποίο στο οποίο έδινε συνέντευξη ο κύριος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι πώς τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτό? Εγώ μπροστά ήμουν και ξέρω, αλλά θέλω να ακούσω τι είπε ο Λιβιτσάνης, ας πούμε. Τι είπε? Όχι, ο Λιβιτσάνης δεν μίλησε καθόλου. Μίλησε για ένα άλλο αρχαιολογικό έργο δικό του, ναι, στην περιοχή εδώ της Ιθάκης. Το άκουσε όμως αυτό. Το άκουσε. Το άκουσε. Και ο κύριος Σωτήριου το άκουσε. Το άκουσε. Εγώ. Τα ακούσανε. Και ο Έφορος. Το ξέρανε δηλαδή. Το ξέρουν. Ωραία. Ασφαλώς. Ωραία. Και. Δεν χειροκρότησαν, δεν είπανε εδώ είμαστε, δεν μπράβο παιδιά. Χειροκρότησε όλος ο κόσμος κάτω, έγινε χαμός. Μα δεν μιλάω για τον κόσμο, ναι, τον κόσμο ξέρω τι έκανε. Όχι, όχι, δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν ακούστηκε από τίποτα. Από τους αρχαιολόγους, όχι. Δεν χόρεψε κανείς Ζεμπέκικο εκείνη την ώρα να σηκωθεί, όχι, να χαρέψει από τη χαρά του να σηκωθεί? Όχι, 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 όχι. Μάλιστα. Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, όχι. Αλλά θέλω τη δική σου. Ναι, ναι, άποψη. Όχι, 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 όχι. Το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή που είναι. Τόσα εγώ χρόνια δεν ξεχάσω αυτή τη στιγμή, ναι, στη, ναι, ζωή μου. Δηλαδή, είναι πάλευα τόσα χρόνια να αποδείξουμε μαζί με φίλους ότι η μυθολογία είναι ιστορία και το ακούω αυτό μπροστά μου πλέον με ευρήματα, με αποδείξεις αρχαιολογικές. Ήταν μια νίκη, μια μεγάλη στιγμή, μια αλλαγή σελίδας στο παγκόσμιο χάρτη. Ακριβώς, αυτό, ακριβώς. Και έγινε εδώ στην Ιθάκη. Και έγινε εδώ στην Ιθάκη. Εσύ συνεχίζεις να αποτυπώνεις αίθουσα-αίθουσα, δωμάτιο-δωμάτιο. Ακριβώς. Και εκτός από το τριμερές, τι άλλο είδες και είπες, πω ρε παιδί μου, τι ωραία πράγματα κάνω. Συμμετέχω σε κάτι σπουδαίο. Βορείως του ανακτόρου, του Μεγάρου, υπάρχει και ένα άλλο ανασκαφέν τριμερές κτίριο, πάλι με σωζόμενα ύψη, ξέρω εγώ, 60-70 πόντους, όχι παραπάνω. Αυτά είναι τα σωζόμενα ύψη σε όλα τα Μυκηναϊκά. Και στην Πύλο και στην Μυκήνες. Το οποίο θεωρείται τριμερές ιερό. Η κυρία Κοντολή, ας πούμε, είχε καταλήξει ότι αυτό είναι τριμερές ιερό. Που έχει στο μέσο του, στο μεσαίο δωμάτιο, πάλι ένα σαν μικρή εστία, σαν ένα αποθέτη. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία του πρώτου άνδυρου. Έχει αποφασίσει, σκέφτηκε, βρήκε σε ποιον ανήκει, για ποιον Θεό ήταν αφιερωμένα αυτά? Δεν νομίζω, γιατί βλέπετε το έργο της Εμίνη Μητελές. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Το έργο της Εμίνη Μητελές. Κλείνω την παρένθεση, θα έρθω σε αυτό. Σημαντικό για μένα είναι επίσης και ένας βωμός σχήμα προβιάς. Αυτός είναι στην πρώτη αίθουσα. Είναι σκαλισμένος απάνω σε ένα μεγάλο βράχο και κατά τον κύριο Παπαδόπουλο τον θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, ονομαζόμενο Τάλαντον. Αυτός πρέπει να είναι ένας αρχέτυπος πρωτοελλαδικός βωμός σε σχήμα προβιάς. Χρήζει ακόμα όμως έρευνας και χρονολόγησης. Ναι, είμαστε ακόμα μετά από 30-40 χρόνια και ακριβώς. Αν το λέμε αυτό σημαίνει, ακριβώς, ότι έχουμε κουράγιο σαν λαός να υπομένουμε, να συνεχίζουμε να είμαστε δούλοι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Τι άλλο σε συνεπήρε? Υπάρχει, ας πούμε, κάποιο κινητό έβριμα που συνάδει με τα ευρήματα της Πύλου και των Μυκηνών? Θα σας πω. Κατά την έρευνα στο δεύτερο άνδυρο, δηλαδή πλέον έχουμε φτάσει στο 2011, όπου και σταμάτησαν ένα σκαφές, το 2011. Θα φτάσουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Βρέθηκαν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία στο επάνω άνδυρο. Το λεγόμενο χαλκουργείο.
Ο Χάλκιος Δόμος. Δηλαδή υπάρχει ένας βράχος λαξευμένος όπου γινόταν η χύτευση του χαλκού. Γιατί οπωσδήποτε έναν άκτορα θα έπρεπε να έχει αυτόνομο χώρο για να εξυπηρετείται και να μην έχει την ανάγκη του καθενός κάθε φορά. Ακριβώς. Χαλκουργού κάθε φορά. Για να κόβει σφραγίδες κυρίως, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν υπήρχαν νομίσματα στην εποχή εκείνη, αλλά σφραγίδες και όπλα κοβόντουσαν εκεί. Και σκεύη καθημερινής χρήσης. Και σκεύη, βέβαια. Δεν μπορούσε να είσαι έρμεο του κάθε χαλκουργού. Βέβαια. Τα σκεύη ήταν κυρίως κεραμικά, αλλά ήταν και χάλκινα. Διότι διάγουμε την εποχή του χαλκού. Mm-hmm. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Άρα βρέθηκε και αυτό που πιστοποιεί αυτό. Τη σημαντικότητα. Και το δεύτερο. Και κοντά σε αυτό βρέθηκε το λουτρό. Και λουτρό. Μέσα στο λουτρό. Και μέσα στο λουτρό, σε κομμάτια βέβαια, ο λουτήρας. Ο οποίος λουτήρας είναι από καθαρό πυλό θιακό και είναι λευκός πυλός, με χοντρά τυχώματα, τα δε χείλη του είναι περίτεχνα. Σας ομολογώ ότι επειδή έχω επισκεφθεί και τον χώρο του Νέστορα, είναι πιο περίτεχνος λουτήρας από αυτόν τον Νέστορα. Πιο περίτεχνος. Και το άλλο σημαντικό... Διακοσμημένος. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι με ντόπιο πυλό. Δηλαδή έγινε εδώ. Ναι, γιατί εδώ... Υπάρχει η διαδικασία του πυλού. Ακόμα και έχουν σήμερα. Τις περίφημες τσερέπες. Την τσερέπα. Την τσερέπα. Που ψήνουν μέσα κρέας με πατάτες, με καπάκι πάλι πυλίνο και το βάζουν κάρβουνα από πάνω. Δηλαδή υπάρχει πυλός στην Ιθάκη. Υπάρχει πυλός στην Ιθάκη. Λευκός. Όπως επίσης θα πω δύο λόγια για τη στέγαση του Μεγάρου. Η στέγαση γινόταν με ξύλα. Με ξύλα. Και οι κολόνες όλες ήταν ξύλινες. Δεν υπήρχε ακόμα το στοιχείο του μαρμάρου, ναι, ή της πέτρας. Δόξα τω Θεώ, το Θιάκι είναι γεμάτο με κυπαρίσια. Γεμάτο. Τα ξύλα λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση του ανακτόρου. Και η οροφή του αποτελείται από ένα σύστημα ξύλων και κατά τους αρχαιολόγους η στεγανοποίηση του δόματος πρέπει να γινόταν με θηραϊκή γη. Η οποία θηραϊκή την γη... Την έφερναν από τις Κυκλάδες, έτσι, από τη θύρα. Από Σαντορίνη, από τη θύρα, διότι η επαφή των Μινωητών και των Μυκηναίων, το εμπόριο ήταν σε Άνθη την εποχή εκείνη. Μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκε ο Μινωικός πολιτισμός και έπεται ο Μυκηναϊκός. Πήγε στις Κυκλάδες, έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία. Και εδώ βρίσκουμε μινωικά, βρίσκουμε διπλούς πέλεκες και τέτοια. Ακριβώς. Σε όλα τα Επτάνησια και σε όλη τη Δυτική Πελοπόννησο. Βεβαίως. Είναι ορατός ο μινωικός πολιτισμός. Τι άλλο θυμάσαι από αυτά που εσύ ζωγράφιζες? Καταρχήν να σου πω ότι ο βωμός με την προβιά δεν υπάρχει πια, έτσι. Υπάρχει. Δεν χαλάει. Γιατί... Τι δεν χαλάει, αφού δεν φαίνεται, δεν διακρίνεται. Τις προάλλες πήγα και τον είδα. Ναι. Οι αρχαιολόγοι τον είχαν σκεπάσει με γύψο, ναι, προσέξτε, και με γυάλινο. Δεν υπάρχει αυτό περιτύλιγμα. Τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτά δυστυχώς, ναι, καταστραφήκανε με τον Ιαννό, με τον τυφώνα που έπληξε την Ιθάκη, ναι, εδώ και δύο χρόνια. Κατέστρεψε όλα τα στέγαστρα. Και δύο χρόνια δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δώσει 5 δεκάρες τσακιστές, γιατί για δεκάρες μιλάμε, να φτιάξει ένα γυάλινο σκέπασμα. Δυστυχώς. Τι δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν μπορεί. Ναι, όχι. Έχει. Και αφήνουμε αυτό το έβριμα δηλαδή να μην φαίνεται σήμερα πια, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταστραφήκαν και τα σανιδώματα όλα του. Γιατί οι αρχαιολόγοι για να το σανιδώσουν σημαίνει ότι θέλουν να προστατέψουν κάποια δάπεδα. Mm-hmm. Κάποια ίχνη δαπέδων Μυκηναϊκών. Τώρα πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Και μετά από... Και κάτι άλλο. Προς την άκρη του απολωτριοθέντος χώρου, που είναι κάπου 24 στρέμματα, και είναι περιφραγμένος τώρα, έτσι, ευτυχώς. Μόνο. Είναι περιφραγμένος. Μόνο 24, τον άκρο πρέπει να είναι κι άλλο περισσότερο σαν χώρο. Ο χώρος που απολωτριώθηκε και ανήκει πλέον στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι 24 περίπου στρέμματα. Προς την άκρη, προς την βόρειο-ανατολική πλευρά... Προς αφάλες δηλαδή. Προς αφάλες
υπάρχει και ο ταφικός περίβολος. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Είναι δύο όρθιοι λίθοι μεγάλοι, με απόσταση μεταξύ τους 62 εκατοστά. Και περνώντας κανείς μέσα από τους δύο λίθους αυτούς, βρίσκεται σε ένα χώρο που έχει ανασκαφεί. Υπήρχαν τάφοι με οστά. Διάφοροι τάφοι. Διάφοροι τάφοι. Άρα θα ήταν η βασιλική τάφη, προφανώς, των ανθρώπων του Ανακτόρου. Οι αρχαιολόγοι το ξέρουν αυτό. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Είχαν και οστά. Μπορεί, μπορεί. Δεν το ξέρω. Αν βρέθηκαν τα οστά, πού είναι τα οστά. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρουμε. Πάντως ο ταφικός περίβολος είναι διαπιστωμένος. Ναι. Και έχει ομοιότητα με άλλους ταφικούς περιβόλους που δεν είναι θολωτοί τάφοι, δεν είναι κυβωτιόσχημοι τάφοι, είναι όμως χαρακτηριστικό των δύο όρθιων λίθων που σηματοδοτούν και οριοθετούν αυτό το χώρο. Αυτοί οι δύο όρθιοι, οι ορθόληθοι πόσο μεγάλοι είναι? Είναι 60-70 πόντους ψηλοί και 60-70 πόντους φάρδο. Εσένα ρε παιδί μου ως αρχιτέκτονα που βλέπεις τώρα ότι πριν 3-4 χιλιάδες χρόνια παίρνανε τέτοια δομικά υλικά μονόλιθους τόσων τόνων, πώς σου φαίνεται αυτό, δεν παραξενεύεσαι? Υπήρχαν μηχανές. Μηχανές για την εποχή εκείνη. Ναι, τι μηχανές? Μοχλή, βαρούλκα, ναι. Πολύσπαστα. Εσένα δηλαδή, άμα σου δώσω τώρα δύο ξύλα και δύο σκοινιά, τα σηκώνεις αυτά? Υπήρχε και ο κόσμος. Το πλήθος των εργατών. Γιατί σκεφτείτε πώς κτιστήκαν τα κυκλόπια τείχη των Μυκηνών. Εγώ τα σκέφτομαι, άλλοι δεν τα σκέφτονται, αλλά θέλω να πω. Ωραία. Και φτάνουμε λοιπόν στο κομβικό σημείο του 2010 που γίνεται η ανακοίνωση. Εγώ πίστευα ότι θα χορεύει όλη η Ελλάδα χασαποσέρβικο και ζεμπέκικο και χασάπικο ελληνικούς χορούς σε όλες τις πλατείες. Και εγώ. Εμείς συγκεκριμένα εκείνη τη βραδιά είχαμε πάει στο Φιλιατρό και κάναμε ολονύχτιο γλέντι με μπάνιο νυχτερινό και τραγουδάγαμε και χορεύαμε. Δεν κοιμηθήκαμε εκείνο το βράδυ. Και πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά θα είναι καθοριστική για την Ιθάκη. Θα πούνε ότι από το Πάσχα και μετά στείλτε όσους άνεργους αρχαιολόγους έχουμε, όσα παιδιά φοιτούν στις αρχαιολογικές σχολές, στείλτε τα να βοηθήσετε μπρος παιδιά να σηκωθεί ο ήλιος λίγο ψηλότερα, λίγο γρηγορύτερα, να βγάλουμε όλο αυτό το πράγμα στο φως. Τι έγινε το 2011? Το 2011 σταμάτησαν οι ανασκαφές. Το αντίθετο από αυτό που λέω. Ναι, ακριβώς. Πιθανότατα και λόγω ελλείψεως χρημάτων. Αλλά είναι γεγονός ότι... Το 11. Το 11. Ούτε κρίση υπήρχε, ούτε δουνουτού, ούτε τέτοια. Πάμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχαν κάποια θέματα κρίσης. Πόσο χρόνο είσαι, βρε Κυριάννη μου, κύριε Δημήτρη μου, θυμάσαι ποτέ την Ελλάδα να μην λέγεται ότι είχε κρίση καλά, και ναι. Να σφίγγει το ζωνάρι? Σωστά, και αυτά. Σωστά. Αυτά είναι τα παραμύθια για το φτωχό λαό. Πάντως είναι γεγονός ότι το 11. Τέλος του 2011 σταματήσανε οι ανασκαφές. Τι εννοεί σταματήσανε, κάτσε ρε παιδί μου, και τι έγινε όλο αυτό το έργο? 20 χρόνια σκάβουν οι άνθρωποι, 20 χρόνια σκάβει ένα πανεπιστήμιο δημόσιο εκεί πέρα. Τι τους λες, τελεία, γεια σας, στοπ, μέχρι εδώ είσαστε? Πώς υπόθηκε αυτό? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Δηλαδή τι ήρθε η Μακαρίτσα, η Λίτσα, η Κοντορλή τότε και σούπε? Τότε αρχίσαμε την εργασία του γραφείου. Δηλαδή. Ναι, επειδή σταματήσατε τις ανασκαφές. Ακριβώς. Πήγατε πλέον στον καθαρισμό. Πήγαμε όχι τόσο στον καθαρισμό, γιατί και ούτε χρήματα δεν υπήρχαν για τον καθαρισμό. Τα ευρήματα ήταν όλα μέσα στα κυβότια, στις αποθήκες του Μουσείου του Βαθέως. Ξεκινήσαμε όμως στο γραφείο, στο σπίτι τους δηλαδή, που ήταν γραφείο, στο νέο ψυχικό, στο σπίτι των αρχαιολόγων. Επήγαινα το πρωί και έφευγα το μεσημέρι. Και ξεκινήσαμε την επεξεργασία όλων των στοιχείων, των αρχιτεκτονικών στοιχείων που βρέθηκαν εδώ. Σχέδια δηλαδή, αναπαραστάσεις. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή, αφού δεν έχουμε δουλειά επί του πεδίου, ακριβώς, να κάνουμε τη δουλειά ακριβώς, επί του γραφείου, ας πούμε. Έτσι. Αντί να αναδείξουμε αυτό που βρήκαμε, μπράβο, πάμε τώρα ακριβώς να δούμε, παιδιά, ναι. Εκείνη... Παρηγοριά στον άρρωστο λέγεται αυτό, στην ψυχισμό εννοώ των αρχαιολόγων. Ακριβώς. Εκείνη τη χρονιά έκαναν οι αρχαιολόγοι μια μεγάλη ανακοίνωση στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου. Συνέχεια την επόμενη χρονιά έκαναν ακόμα μια ανακοίνωση στο πνευματικό κέντρο του Παλαιού Ψυχικού. Και τρίτη ανακοίνωση έκανε η κυρία Κοντορλή στην αίθουσα
της Ένωσης Ιθακησίων, στην Οδό Αριστοτέλους, στην Αθήνα. Στη Θεμιστοκλέους. Εκεί παρευρέθη και καθηγητής μεταλλοτεχνίας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που μίλησε και πιστοποίησε ότι το μεταλλουργείο ήταν πράγματι ένα σπουδαίο έβριμα και ότι εκεί, κάνοντας κάποιες αναλύσεις, βρέθηκαν ψήγματα μετάλλου. Άρα δηλαδή και ένας καθηγητής του Μετσοβίου πιστοποίησε τα λεγόμενα. Βεβαίως. Ωραία. Μέχρι τότε έχουν γίνει ανακοινώσεις σε διεθνή περιοδικά. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, εγώ το ξέρω. Κάτσε να ολοκληρώσω την ερώτηση. Δηλαδή, στη διεθνή βιβλιογραφία έχει περάσει αυτό, από το ζεύγος, από τους ανασκαφείς. Η κυρία Κοντορλή δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ένα βιβλίο το οποίο ήταν να εκδοθεί. Διότι δυστυχώς το Φλεβάρι του 2015 έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλικό ανέβρισμα. Και να σας πω κάτι, ήμουν ο τελευταίος που την είδα. Είχαμε πάει σε μία ομιλία στη Λέσχη Αθηνών, στην Οδό Κέκορπος, στην Πλάκα. Και καθόμασταν ο κύριος Παπαδόπουλος, κυρία Κοντορλή και εγώ, στην ίδια σειρά καθισμάτων. Η ομιλία ήταν ενός αρχιτέκτονα ειδικού για τα μυκηναϊκά οχυρωματικά έργα. Ήταν πολύ ωραία η ομιλία, η διάλεξη. Στο τέλος έκανε και κάποιες ερωτήσεις η κυρία Κοντορλή και βγήκαμε να φύγουμε. Εγώ πήγα προς το Σύνταγμα να πάρω το μετρό, προς το Μοναστηράκι να πάρω το μετρό και το ζεύγος Παπαδοπούλου προς το Σύνταγμα για να βρουν κανένα ταξί. Στα 50 μέτρα πιο πέρα, που δεν το είδα εγώ γιατί έφυγα, έπεσε κάτω. Αυτό ήταν το τέλος της κυρίας Κοντορλή. Το συνδυάζεις με μια πικρία και μια πίκρα. Οπωσδήποτε πρέπει να υπήρχε και αυτό το στοιχείο. Οπωσδήποτε. Γιατί η αντιμετώπιση των αρχαιολόγων και του κόσμου της επιστήμης ποια ήτανε απέναντι σε αυτήν την ανακοίνωση. Υπήρχε μια διστακτικότητα, δεν ήταν... Είχαν έρθει εδώ να τα δουν αυτοί που είχαν εκφράσει διστακτικότητα. Όχι, δεν νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι ήρθανε τρία μέλη του ΚΑΣ εδώ. Ναι. Έχω την εντύπωση, δεν ήμουν παρόν και δεν ξέρω. Από ό,τι άκουσα, ότι ήρθαν τρία μέλη του ΚΑΣ να δούνε τις ανασκαφές. Αλλά γενικά δεν υπήρξε... Το ανάλογο ενδιαφέρον, πιστεύω. Κάτσε ρε παιδί μου, τους λες ότι βρήκα το ανάκτορο του Οδυσσέα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν όλοι οι αρχαιολόγοι να περάσουν από εδώ, να γίνει παρέλαση. Δεν τους ενδιαφέρει τον ακαδημαϊκό κόσμο, δεν ενδιαφέρει τους επιστήμονες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν τους είπες ότι βρήκα τον μπακάλικο του Μίτσου. Ακριβώς, ναι. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ακριβώς τι μεσολάβησε, γιατί είναι και θέματα τα οποία. Μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να τα πει και να τα διερευνήσει. Και προς τιμήν του Θανάση δεν μιλάει. Προς τιμήν του, είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Προς τιμήν του. Πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός. Τώρα να έχεις βρει αυτά, να έχεις κάνει αυτή, να έχεις κάνει αυτό τον αγώνα και ο κάθε ένας από το γραφείο του να εκφέρει άποψη. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Μας έχεις δώσει και ένα σωρό σχέδια που έχεις κάνει για αυτό το χώρο. Με τη συνεργασία πάντα της κυρίας Κοντουργίου. Όλα αυτά τα σχέδια που δείχνουμε όλη αυτή την ώρα στον κόσμο έχουν την έγκριση των αρχαιολόγων. Απολύτως. Να φανταστείτε ότι για να ορίσουμε τη θέση μιας κολόνας τρώγαμε ένα πρωινό. Τόσο πολύ λεπτομέρεια χρειαζόταν για να καταλήξουμε ότι εδώ είναι μια βάση κολόνας. Δύο πράγματα θα πω, ότι σήμερα που συζητάμε αυτά και τα λέμε αυτά, έχει γίνει σεισμός εδώ παραδίπλα μας και τώρα μπουμπονίζει ο καιρός να θέλει, ας πούμε, σαν ο Δίας με τους κεραυνούς του, να θέλει να πει ξυπνάτε Έλληνες. Έτσι. Ξένοι έχουν έρθει εδώ πέρα όσο ήσουν εσύ και συζητάγαν αυτό, θέλαν να δουν αυτό το έβριμα και να συζητήσουν γι' αυτό. Κατά καιρούς ερχόντουσαν και με πρόσκληση των καθηγητών, και από μόνοι τους
για να δούνε τα, τα στοιχεία της ανασκαφής. Αλλά τι να σας πω, εφόσον σταμάτησαν άκερα και μη ολοκληρωμένα, δεν μπορούν να δουν πολλά πράγματα. Δηλαδή έπρεπε αυτό να συνεχιστεί. Ήταν πολύ κακό το ότι σταμάτησε. Δεν μπορούν να δουν πολλά πράγματα. Ωραία. Και σταμάτησε για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο. Πότε ξαναξεκίνησε? Η ανασκαφή. Ναι. Ποτέ. Μάλιστα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι σταματάει μια ανασκαφή με εντολή άνωθεν. 2011 σταματήστε. Ακριβώς. Όταν πήγε να ανακοινωθεί και κάτι παραπάνω. Πιθανόν, πιθανότατα. Έτσι. Ναι. Πήγε να ανακοινωθεί και κάτι τις ακόμα για το ανάκτορο. Ναι. Αυτό έγινε γνωστό και ήρθε, η εντολή από πού ήρθε? Ποιος δίνει αυτές τις εντολές? Προφανώς το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε την μη συνέχιση των, ναι, των ανασκαφών. Ωραία. Stop μέχρι εδώ, αλλά δεν λέει ότι θα το συνεχίσει κάποιος άλλος. Όχι. Και όχι. Όλα αυτά τα ευρήματα δεν όφιλε το Υπουργείο Πολιτισμού να τα συντηρήσει με στέγαστρα, με οτιδήποτε άλλο όλα αυτά τα χρόνια? Δυστυχώς δεν ξαναμπήκαν τα στέγαστρα. Ποιος είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς? Η εφορία αρχαιοτήτων. Ωραία. Καθαρά, και τι έχει κάνει? Το έχει αφήσει 20 χρόνια έτσι? Μπορεί να είναι και σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο, την Αρχαιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά κυρίως όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, η άδεια για κάθε χρόνο εδίδεται από την εφορία. Φορία. Ωραία. Φορία. Ναι, και η εφορία είναι υπεύθυνη για τον χώρο. Έχουμε από το 11 έως το 22, έχουμε 10-11 χρόνια που είναι κλειστός ο χώρος και που είναι εκτεθειμένος σε όλα τα καιρικά φαινόμενα. Τι ζημίες έχουν προκληθεί? Κανείς δεν ξέρει. Τι δηλαδή, ζημίες μπορεί να έχουν προκληθεί. Δηλαδή και μπορεί από, να πήγε χαμένη όλη αυτή η εργασία. Κοιτάτε, και από λάθρο ανασκαφής και από άσχετους και από άλλους περίεργους. Και κοιτάξτε, από αυτούς που ανεβαίνουν πάνω και χοροπηδάνε στις πέτρες. Ακριβώς. Ναι. Το μόνο πράγμα που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν να εγκρίνει την μελέτη περιφράξεως. Αυτή τη μελέτη την έκανα εγώ. Και μαζί με την κυρία Κοντουρλή, το 2014 πηγαίνω ερχόμαστε στο Υπουργείο γιατί έκανε κάποιες διορθώσεις και στο τέλος εγκρίθηκε και βγήκε η άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού να γίνει περίφραξη του χώρου. Έγινε και βέβαια με χρήματα μετά της προγραμματικής συμβάσεως που έκανε ο Δήμος με χρήματα του Δήμου. Mm-hmm. Έγινε αυτό. Με χρήματα του Δήμου. Τα 120 χιλιάρικα που δόθηκαν από το Δήμο περιελάμβαναν την περίφραξη που έγινε. Και καλώς έγινε. Και, βεβαίως, και τη συντήρηση των ευρημάτων. Γι' αυτό το λόγο το Πανεπιστήμιο ανέθεσε στον καθηγητή τον κύριο Λόλο, ο οποίος ερχόταν κατά καιρούς εδώ με το συνεργείο των συντηρητών και έκανε μεγάλη συντήρηση, πάρα πολλά ευρήματα. Για πόσες κούτες μιλάμε, ευρήματα? Ήταν πάρα πολλές κούτες, ξύλινες με κλειδονιά. Κυβότια δηλαδή. Κυβότια. Πόσο μεγάλα? 80 επί 80 επί 80. Και πόσα τέτοια περίπου κυβότια υπάρχουν στις αποθήκες? Περίπου. Ρε παιδί μου, 10, 50, τουλάχιστον 50. 50. Τουλάχιστον 50. Ο κύριος Λόλος έκανε μια σπουδαία δουλειά. Σπουδαία δουλειά με τους συντηρητές του και αυτή τη στιγμή έχουν συντηρηθεί πάρα πολλά ευρήματα τα οποία μέλη να εκτεθούν σε νέες βιτρίνες που θα γίνουν στο μουσείο. Όταν θα ανοίξει και αν θα ανοίξει και όταν θα γίνουν... Και όταν θα μπουν οι βιτρίνες. Ναι, ωραία. Αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, εγώ θα ήμουν πατίνι. Αλλά μάλιστα. Πού κολλάει αυτό το πράγμα? Πού κολλάει και δεν ανοίγει? Πριν λίγα χρόνια θυμάσαι λέγαμε ότι δεν έχει καν αρκοντίσιον το μουσείο. Ναι. Και έμπαινε ναι. κανείς μέσα, ίδρωνε και στα 2 λεπτά έφευγε. Γίνεται μια ανακαίνιση από ό,τι ξέρω, αλλά δεν έχω πάει να. Δηλαδή το μουσείο του Ηρακλείου είναι 10 χρόνια κλειστό. Το μάλιστα. μουσείο των Θηβών 8 χρόνια κλειστό. Δηλαδή το μουσείο της Ιθάκης πόσες δεκάδες χρόνια θα είναι τόσο κλειστό, του χρόνου... αφού ούτε βουλευτές έχει εδώ πέρα, ούτε τίποτα να πιέσουν. Είναι δεύτερη χρονιά που είναι κλειστό. Mm-hmm. Ελπίζω του χρόνου να ανοίξει. Ζεις με την ελπίδα κι εσύ. Ναι. Με ποια άλλη ελπίδα ζεις?
ζω με μια ελπίδα να συνεχιστεί η ανασκαφή με τον πάρα πολύ έμπειρο, όπως έχω πληροφορίες, καθηγητή, τον κύριο Λόλο, ο οποίος, ξέρετε, έχει κάνει μεγάλο ανασκαπτικό έργο στην Σαλαμίνα. Σαλαμίνα, ναι. Σαλαμίνα, όπου έχει... Έχει βρει και εκεί μυκηναϊκό ανάκτορο. Μυκηναϊκό ανάκτορο του Αίαντος. Του Αίαντος, το ανάκτορο, τον τάφο κλπ. Και έχει γνώση, δηλαδή, περί μυκηναϊκών και ανακτόρων. Απόλυτη. Απόλυτη γνώση. Mm-hmm. Όπως μου λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Εγώ με τον κύριο Παπαδόπουλο έχω στενή επαφή. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε δύο φορές τη βδομάδα. Με τον κύριο Λόλο δεν τον έχω γνωρίσει ακόμη. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι ξέρω από τον κύριο Παπαδόπουλο, και είναι και πολύ γνωστή και τον εμπιστεύεται ο κύριος Παπαδόπουλος, κάνει μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Μέχρι να πάμε εκεί. Περιφράχθηκε ο χώρος, σκάψατε για θεμέλια για να μπουν τα κάγκελα. Και βρέθηκαν δύο τείχοι. Βρέθηκε τείχος το οποίο ζούσε ακόμα η κυρία Κουντουργή, αλλά δεν έγινε καμία περαιτέρω έρευνα. Δηλαδή εκεί δά που σκάφτηκε το υποτιθέμενο θεμέλιο, δεν προχώρησε. Έμεινε κάπου 2 μέτρα... επιφάνεια επί 2 βάθος που φαίνεται η κατεύθυνση του τείχους. Ομολογεί την κατεύθυνση η δομή των λίθων, αλλά πρέπει να γίνει ανασκαφή. Και αυτό πρέπει να γίνει ανασκαφή. Έτσι. Τι μας μαρτυρά αυτό το τείχος? Μπορεί να είναι ένα τείχος που περιβάλλει το χώρο. Τίποτα σημαντικό δηλαδή, απλά ένα τείχος που περιέβαλε έναν άκτορο ολόκληρο. Καμία, τίποτα δηλαδή σημαντικό. Ασφαλώς. Αν το είχαν μόνο αυτό το τείχος κάποιες άλλες χώρες που έχουν να επιδείξουν ένα καρφί και ένα σπαθί στην ιστορία τους. Ακριβώς. Θα είχαν κάνει πινακίδες όχι από το Βαθύ, από την Πάτρα και από την Αθήνα ακόμα. Πηγαίνετε να δείτε αυτό, έτσι. Έχετε δίκιο. Έχω δίκιο και σε αυτό. Να δω που δεν έχω δίκιο, θέλω να μου πεις όμως, γιατί δεν υπάρχει μια πινακίδα στο Βαθύ. Όλος ο κόσμος φτάνει στην Ιθάκη και πάει στο Βαθύ. Και εκεί πέρα είναι, ας πούμε, το μεγάλο κέντρο της Ιθάκης και τουριστικό και οτιδήποτε. Μάλιστα. Εκεί δεν υπάρχει μια πινακίδα να τους λέει στα 15-20 χιλιόμετρα από εδώ υπάρχει το ανάκτορο του Οδυσσέα. Ούτε καν κάτω από τα χάλματα του Οδυσσέα δεν υπάρχει μια τέτοια πινακίδα. Πού να το ξέρει αυτός που έρχεται με το κότερο? Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, οι πινακίδες είναι αρμοδιότητα της εφορίας. Στο χώρο εκεί υπήρχε η πινακίδα που έγραφε σχολείο Μύρου, αρχαιολογικός χώρος σχολείου Μύρου. Σήμερα βάλαν μόνο μία ταμπέλα που λέει αρχαιολογικός χώρος. Αυτό, αν δεν είναι εκ του πονηρού, εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή, γιατί σε βλέπω πολύ καλοκάγαθο και δεν θέλεις να τα πεις αυτά τα πράγματα. Εγώ το βλέπω εκ του πονηρού, αλλά πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, και δίπλα λέει εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη και προσέξτε να μην μπέστε και χτυπήσετε. Και χτυπήσετε, ναι. Εγώ θα έγραφα προσέξτε, μην κάνετε βλάβη σε καμιά πέτρα και θα σας πάρει ο διάολος και σας σηκώσει. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Έτσι, να πάνε μέσα πολύ προσεκτικά και με ευλάβεια. Αλλά τέλος πάντων, τι πάει να πει μια πινακίδα ο Δήμος, δεν τον ενδιαφέρει να βάλει μια πινακίδα εκεί και να πει σε 20 χιλιόμετρα από εδώ πέρα υπάρχει έναν άκτορο? Είναι αρμοδιότητα της εφορίας. Εγώ δεν λέω να βάλει την καφέ πινακίδα της εφορίας, να βάλει μια μπλε του Δήμου. Ο Δήμος δεν νοιάζεται. Δεν τον νοιάζει να ενημερώσει τους τουρίστες του, τους πολίτες, τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα, ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ανάκτορο. Ανάκτορο υπάρχει, βρε αδελφέ. Δεν υπάρχει τώρα η καντίνα του Κώστα. Ξέρετε τι συμβαίνει? Να ξέρω. Έρχεται κόσμος εκεί φέτος που είχα πάει. Απληροφόρητος μπαίνει και απληροφόρητος βγαίνει. Ναι, γιατί και ούτε στο χώρο καν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία επεξηγηματική πινακίδα, μα το λέει και έξω αυτή. Εισέρχεστε και εξέρχεστε. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε φύλακας, ούτε ξεναγός. Επομένως είναι ένας χώρος ουδέτερος αυτή τη στιγμή. Για ναι, μένα. Και εγώ δεν νομίζω ότι ο καθένας όταν δει αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα με τόσα χώματα που έχουν πέσει πάνω σε όλα αυτά, πάει με το μυαλό του ότι πρόκειται για ένα ακτορικό χώρο. Απλώς μέσα στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης έχει γίνει και καθαρισμός από μάζες, δηλαδή μάζες λένε οι ντόπιοι, τους θάμνους και όλα αυτά και τα χόρτα. Έχει γίνει πολύ καλός καθαρισμός και εγώ που πήγα φέτος εξεπλάγει, διότι φαίνονται πάρα πολλά στοιχεία. Φαίνονται και σκαλοπάτια, φαίνονται πέτρες, αλλά τίποτα άλλο. Να εξηγούμαστε. Δεν υπάρχει καμία επεξηγηματική... Ποια ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή σου, λοιπόν, από όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής σου με τους ανασκαφείς?
Η πιο συγκλονιστική στιγμή μου ήταν όταν είδα στο μουσείο, γιατί δεν το είδα κατά την ανασκαφή, το είχαν πάρει, το Λουτήρα. Την Ασάμινθο. Ακριβώς. Γιατί? Γιατί ήταν συγκλονιστικό για μένα το περίτεχνο του θέματος και έβλεπε κανείς κάτι το χειροπιαστό, το Μυκηναϊκό. Γιατί δεν έχει πολλά Μυκηναϊκά ευρήματα, κάτι κομμάτια έχει από Αγία κτλ. Αυτό ήταν πιο συγκλονιστικό. Και η πιο πικρή, πιο στενάχωρη στιγμή που κατάπιες πίκρα. Το ότι σταματήσαν οι ανασκαφές και δεν συνεχίστηκε αυτό το έργο, το μεγαλειώδες έργο που είχαν ξεκινήσει το ζεύγος Κοντορλή Παπαδοπούλου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Με το καλό να αναχωρήσετε από το ωραίο μας νησί και να έχουμε πάντα την ελπίδα για το καλύτερο για την Ιθάκη. Thank you.
Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησμονήσω.